Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Στα μονοπάτια της αλήθειας». Μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή στις 11 η ώρα περίπου. Και σήμερα είμαστε κοντά σας για να μιλήσουμε για το θέμα «Η εσάρκωση του Θεάνθρωπου», «Η εσάρκωση του Θείου Λόγου». Θα αποκωδικοποιήσουμε το μεγάλο νόημα των Χριστουγέννων. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές φωτισμένη ατμόσφαιρα, εορταστική ατμόσφαιρα, βιτρίνες γύρω μας, αλλά μέσα μας υπάρχει ένα κενό. Μέσα μας υπάρχει ένα συναισθηματικό κενό. Όλα αυτά θα δούμε σήμερα για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όταν λέμε Χριστούγεννα τι εννοούμε. Αυτό θα προσπαθήσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, να δούμε λοιπόν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, κατά συνέπεια, με αποτέλεσμα η ανθρώπινη φύση να εξυψωθεί, να ανυψωθεί και ο άνθρωπος να γίνει το κυρίαρχο σημείο, το κεντρικό σημείο μέσα στη φύση. Και θα μιλήσουμε επίσης για την αγάπη που απουσιάζει, εκλείπει από την εποχή μας. Η αγάπη, ένα γνώρισμα του Αγίου Πνεύματος, μεγάλες μορφές του αιώνα μας. Γιώτας Πορφύριος, Γιώτας Παΐσιος ύμνησαν την αγάπη. Ουσιαστικά έδωσαν τα πάντα για τον εαυτό τους και για τα ζώα που υπάρχουν μέσα στη φύση. Όλα αυτά θα τα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Βλέπετε και το τηλέφωνο που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα των εκπομπών, γιατί ουσιαστικά η εκπομπή αυτή έχει ένα σκοπό να διαδώσει τους λόγους της φιλοσοφίας, τους λόγους του Ευαγγελίου, να μιλήσει για κοινωνιολογικά, ψυχολογικά και φιλοσοφικά θέματα. Οπότε λοιπόν να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια που είναι ιεραποστολική, δεν υπάρχει καμία έτσι, αμοιβή, αλλά μόνο ιεραποστολικός είναι ο χαρακτήρας, στο τηλέφωνο που βλέπετε. Να ρωτήσετε λοιπόν για τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που μπορεί κάποιος διαβάζοντας να καταλάβει όλο το νόημα της φιλοσοφίας, όλο το νόημα του χριστιανισμού μέσα σε απλά λόγια, σε απλές λέξεις είναι καταγεγραμμένα όλα και είναι όλα μέσα από την καρδιά μου. Πριν περάσουμε στον κύριο Βασίλη Ατζακλή να μας πει για τα Χριστούγεννα, το νόημα, να δούμε τις προφητείες του προφήτη Ισαΐα που μας μίλησε για τα Χριστούγεννα, να δούμε επίσης αυτό που γράφω μέσα και διατυμπανίζω μέσα στα βιβλία μου, ότι οι προ-Χριστού χριστιανοί ήταν οι μεγάλοι φιλόσοφοι που μίλησαν και ο Πλάτωνας μίλησε για το αγαθό, για τον Θεό, μίλησε και ο Σοκράτης και ο Πλοτίνος και ο Αριστοτέλης, αυτά τα λέω στα βιβλία μου, που τα βλέπουμε τώρα και αμέσως περνάμε στον κύριο Ατζακλή. Τα βιβλία λοιπόν είναι τα εξής. Βλέπουμε το πρώτο βιβλίο που είναι «Η ουσία και η αθανασία της ψυχής στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την πατερική θεολογία, η σύζευξη αυτή. Τι είναι η ψυχή, τι είναι το σώμα, τι συμβαίνει με τα θάνατο ζωή, οι εμπειρίες που υπάρχουν με τα θάνατο ζωή και οι αποδείξεις μέσα από την Καινή Διαθήκη. Το επόμενο λοιπόν βιβλίο που μιλάει για την ταινία του χρόνου, για τη σχέση της φιλοσοφίας και της θεολογίας, είναι ο χρόνος και απαντά ουσιαστικά τη διαφορά του χρόνου μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και μέσα στο Θεό, μέσα από τα μάτια, μέσα από το πρίσμα του Θεού. Και το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την φύση και σιωπή στον Πλοτίνο, «Νεοπλατωνισμός, επηρέασε τους μεγάλους πατέρες Εκκλησίας, τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Οριγένη και άλλους μεγάλους σημαντικούς πατέρες, σχέση της φύσης και της σιωπής στον Πλοτίνο». Το επόμενο βιβλίο είναι «Αρχαία φιλοσοφία και πατερική θεολογία», «Τι συμβαίνει στο Βυζάντιο», ο Ιωάννης ο Μαυρόπους, μορφή του 11ου αιώνα, μεγάλος εδώ πατέρας ουσιαστικά, και ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, μίλησαν και έδειξαν ότι τα διδάγματα των φιλοσόφων ομοιάζουν και συνδέονται με το χριστιανισμό και με την πατερική θεολογία. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Να καταλάβουμε λοιπόν, αυτό επιδιώκω και επιζητώ στο επόμενο βιβλίο, να καταλάβουμε την ιστορία μας, την αξία των εθήμων, τα ήθη και τα έθιμα, να αποφύγουμε τον άκρατο μιμητισμό από τα ξενόφερτα ήθη και έθιμα. Όλα αυτά στα 5 βιβλία και στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες και τις διαλέξεις για όλα τα θέματα που υπάρχουν στο βιβλίο. Μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή θα νοηματοδοτήσουμε σήμερα να καταλάβουμε τι είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, το νόημα των Χριστουγέννων, κύριε Ατζακλή, είναι να καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος ουσιαστικά. Τι είναι η αγάπη, η ταπεινότητα που ο ίδιος ο Θεάνθρωπος εγεννήθη μέσα σε μία φάθνη. Το αιώνιο πρότυπο, το διαχρονικό ζήτημα
του Χριστουγέννου. Όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί και εσείς έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα. Ναι, πολλές και πολλές είστε διακεκριμένος και ασχολείστε επί σειρά ετών με ραδιοφωνικές εκπομπές. Το ταξίδι μας ήταν μακροχρόνιο που έχουμε συνεργαστεί σε άλλες τηλεοπτικά κανάλια, σε άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις. Ετοιμάει συνεργασία μαζί σας, κύριε Φουδάκη. Να είστε καλά. Επίσης, αυτό έχει βοηθήσει έτσι πολλές φορές, όπως μας λένε αγαπητοί φίλοι, να δώσουμε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Πείτε μας λοιπόν, ποιο είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Μάλιστα. Εν πρώτης, να αρχίσουμε από την αρχή. Βλέπουμε στον Άγιο Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του, να αρχίζει «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Φράση σημαντική, γιατί ο Λόγος εννοεί την λογική, εννοεί κάτι το οποίο είναι, υπερβαίνει μια αξία μεγάλη του ανθρωπίνης διανοήσεως, διότι ο άνθρωπος έχει λόγον, έτσι, διαφέρει από τα ζώα ως προς τον λόγον, ως προς τον νουν που εκφράζεται διαμέσου του οργάνου της γλώσσης και μιλάει και συνεννοείται και γράφει και έχει τον ενδιάθετο λόγο, ο οποίος είναι ένας λόγος μεταξύ γραπτού και προφορικού λόγου. Όταν λοιπόν τον ονομάζει τον Χριστό Λόγο ο Ιωάννης, εννοεί ότι θα κατέβει η σοφία του Θεού στη γη. Θα διδάξει δηλαδή ο Θεός μέσω του Λόγου του. Και Λόγος με κεφαλαίο είναι πρόσωπο. Να ξέρετε πάντοτε τα. Το ξέρετε άλλωστε. Ναι. Είστε καθηγητής και τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Σας κάνω μάθημα ασφαλώς. Ότι τα κύρια ονόματα γράφονται με μεγάλο λάμδα. Ναι. Όταν λοιπόν με μεγάλο λάμδα λέγεται ο Λόγος, σημαίνει ότι ο Λόγος είναι ένα πρόσωπο. Και τι ναι. Εννοεί τον Υιό του Θεού. Ότι έστειλε ο Πατέρας τον Υιό του στη γη όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Θα μου πείτε τώρα, γιατί δεν τον έστειλε λίγο πριν, γιατί δεν τον έστειλε λίγο μετά. Αυτό το timing, ας το πούμε έτσι, το ξέρει μόνο ο Θεός και ο Θεός μόνο το ορίζει. Δηλαδή, αυτός ξέρει πότε να στείλει και τι κάτω στη γη. Έστειλε λοιπόν προφήτες. Έστειλε τον Ισαΐα τον προφήτη, ο οποίος είναι μεγαλοφωνάτατος λέγεται και πέμπτος Ευαγγελιστής, γιατί είναι σαν να είχε δει ο Ισαΐας όλη τη ζωή του Χριστού περασμένη σε μια ταινία που την είδε μπροστά του. Πώς βλέπουμε εμείς ένα κινηματογραφικό έργο, είδε με τη διάνοιά του, με τη βοήθεια του Θεού βέβαια πάντοτε, ο Ισαΐας είδε όλη τη ζωή του Χριστού. Από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι τη σταυρώσεως και της αναστάσεώς του. Και το λέω αυτό διότι οι προφητείες του Ισαΐα είναι περιεκτικές και διαδραματίζονται σε ένα περιβάλλον όχι της εποχής του, αλλά μιας άλλης μελούσης εποχής, στην οποία οι άνθρωποι θα αλυτρωθούν από τα μεγάλα τους βάσανα. Και ποια ήταν τα μεγάλα τους βάσανα? Εκείνη την εποχή, όπως καλά γνωρίζετε, στη Μεν Ρώμη ρίχνανε ανθρώπους μέσα στα θηρία να τους φάνε και με αυτό διασκεδάζανε. Ναι. Ο δούλος ήταν ένα πράγμα, ένα ρες, και όχι μια προσωπικότητα. Μπορείς να σκοτώσεις το δούλο σου όπως σκότωνες το σκύλο σου και δεν σου μίλαγε κανένας. Θέλω να πω ότι η ηθική κατάπτωση της ανθρωπότητας τότε ήταν φοβερή και μεγάλη. Αν αυτή η ηθική κατάσταση γινόταν ακόμα μεγαλύτερη, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, αν γινόταν ακόμα πιο μεγάλη, η ανθρωπότητα θα εχάνετο. Έτσι λοιπόν ήταν η στιγμή που η αμαρτία είχε φτάσει στο απόγειό της, οι άνθρωποι ήταν πολύ ακατατόπιστοι, πολύ σκοτεινά τα μυαλά τους μέσα, τα ήθη τους ήταν τρομερά βάρβαρα και άσχημα κλπ. Αφού οι αυτοκράτορες σκοτώνανε, δίνανε διαταγή όταν πεθαίναν οι ίδιοι να σκοτώσουν και τους δούλους. 100, 200, 300 δούλους που είχε ο καθένας, ναι. Να πεθάνουν μαζί με τον αυτοκράτορα. Το ίδιο έκανε και ο Ηρώδης. Επειδή λέει δεν θα τον εκλέγανε, δεν θα άνοιγε μύτη, λέει. Όχι, δεν θα άνοιγε μάτι, δεν θα έκλεγε τον Ηρώδη για να κλάψουνε, σκότωσε και τους αυλικούς του. Ναι, τουλάχιστον ναι. Να κλάψουν και τους αυλικούς και έτσι να αισθανθεί και ο Ηρώδης ότι πέθανε κι αυτός και ήταν κάποιος σημαντικός και τον εκλένε. Ακριβώς θα λέω αυτά. Διότι ο Χριστός ήρθε στη χρυσή τομή του χρόνου της ανθρωπότητος. Είναι ο άξονας της ζωής μας και είναι ο αναστημένος βασιλιάς της καρδιάς των χριστιανών. Αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Η πρώτη νήξη περί του Χριστού, κύριε Φουντουλάκη, θα μας φανεί παράξενο, βρίσκεται στον Παράδεισο. Όταν ο Θεός ο ίδιος μιλάει στον Όφη και του λέει ότι θα έρθει κάποιος και θα σου συντρίψει το κεφάλι. Ναι. Και μάλιστα τον ονομάζει σπέρμα γυναικός. Επειδή ο Χριστός έγινε υπερφυσικός εγεννήθη και δεν εγεννήθη από πατρικό σπέρμα, δεν εδόθη πατρικό σπέρμα, αλλά εξ Αγίου Πνεύματος και της Μαρίας της Παρθένου, όπως θα το δούμε ακριβώς πως το περιγράφει στο Ευαγγέλιο, γι' αυτό λέγεται και το σπέρμα της γυναικός. Η γυναίκα δεν έχει ουσιαστικά σπέρμα. Αυτό είναι μια υπέρβαση του λόγου
της ιατρικής, ας πούμε, καταστάσεως, για να δείξει ότι εδώ, όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, τα φαινόμενα υποχωρούν. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Ο ίδιος έχει θεσπίσει τους νόμους και τα φαινόμενα, αλλά ο ίδιος μπορεί να τα παραβαίνει, να τα κάνει όπως θέλει αυτός. Έτσι, λοιπόν, γεννιέται άνευ σπέρματος ανδρός και είναι το πρωτευαγγέλιο που λέγεται αυτό και υπάρχει στη γένεση του Μωυσή. Εκεί θα το δούμε αυτό σαν πρωτευαγγέλιο, ονομαζόμενο από τους θεολόγους και τους πατέρες της Εκκλησίας. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Ατζαγάκη. Αλλά όχι ναι. Μόνο αυτό, κύριε Φουντουλάκη, με συγχωρείτε μισό λεπτό. Ναι, ναι, πείτε, ναι, για να... και ο Ισαΐας το πιστοποιεί αυτό ως εξής. Λέει ότι ιδού η Παρθένος έξι και τέξεται ιών. Η Παρθένος έχει, είναι έγκυος δηλαδή, και θα γεννήσει ιών, τον οποίον θα ονομάσουμε Εμμανουήλ. Όνομα που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Μα είναι δυνατόν μια Παρθένος να γεννήσει? Άλλο παράλογο. Παραφύση πράγμα δηλαδή. Δεν το έλεγα παραφύση, θα το έλεγα υπέρλογο, υπέρφυση πράγμα. Πάντως όχι φυσικό. Ναι. Δεν είναι φυσικό να γεννήσει μια Παρθένος, διότι εάν συλληφθεί παιδί, πάει να πει ότι αυτή δεν είναι πια Παρθένος, έχει γίνει γυναίκα. Ναι. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία εδώ, την υπερφυσική σύλληψη και την υπερφυσική γέννηση του Κυρίου. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για Τσακλή. Δύο είναι τα βασικά σημεία που θα κινηθούμε και σημερινή εκπομπή και κάθε φορά που αποκωδικοποιούμε το νόημα του Χριστουγέννου, πολύ εύστοχα είπατε, ότι πρέπει να κατανοήσουμε πρώτον ότι όταν λέει και το θέμα της σημερινής εκπομπής η εσάρκωση του Θείου Λόγου, ο Υιός και Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριαδικότητας. Ένα σημείο είναι αυτό. Δεύτερο σημείο είναι, επειδή υπάρχουν πολλές κακοδοξίες στην εποχή μας ως για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεύτερο σημείο είναι αυτό. Μόνο τον Χριστό πολεμάνε, δεν πολεμάνε. Και τρίτο σημείο, να κατανοήσουμε το αϊπάρθενον, ότι παρέμεινε και πρωτού τόκου, Παρθένος και μετά τον τόκο. Είναι πάλι ένα άλλο σημείο, όπως το δείξατε, που και σήμερα έχει τεθεί σε αμφισβήτηση από κάποιους στην εποχή μας. Άρα, αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα αναλύσουμε και θα συνεχίσει να αναλύεται στη σημερινή εκπομπή και να καταλάβουμε το νόημα του Χριστουγέννου και μέσα από τις προφητείες του προφήτη Ισαΐα. Μάλιστα λένε, και θα το δείξουμε και σε άλλες εκπομπές, ότι και ο Σοκράτης και ο Πλάτωνας μίλησε και είπε ότι θα ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος και το υπάρχει το σημείο αυτό που θα το πούμε. Άρα λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν και να δούμε, έχετε και κάποιες άλλες προφητείες να... Ναι, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην το περασπεράσουμε έτσι. Είναι πολύ σημαντικό τι λέει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης, ο οποίος βλέποντας την προσπάθεια στους αποβαίνουν μάταιες, ανεφώνησε «Ή μήτεν άλλον ο Θεός ημίν επιπέμψει, κυδόμενος ημών». Κάποιον άλλον πρόκειται να στείλει ο Θεός φροντίζοντας, γιατί κοιμάστε, τους είπε άνδρες Αθηναίοι. Καθεύδετε, που σημαίνει κοιμάστε. Ο Σοκράτης ήταν προχωρημένο πολύ το μυαλό του. Βέβαια. Πάρα πολύ. Και τον επεριγράφει και ο Πυθαγόρας ως τον δίκαιον τον οποίον θα ανασκολοποιήσουν, τον οποίον θα καταστρέψουν, δηλαδή θα δολοφονήσουν. Και ο οποίος λέει αδιαμαρτύρητα θα πάει, σαν το πρόβατο στη σφαγή. Και αυτή η φράση πρόβατο στη σφαγή τη βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στον Ισαΐα πάλι. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, βλέπουμε να διασταυρώνουν τα μεγάλα πνεύματα στο θέμα του Χριστού, διότι ξέρετε, λίγο πριν έρθει ο Χριστός, όλη η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη όλων των εθνών ότι κάτι μεγάλο πρόκειται να συμβεί. Πώς λέμε τώρα ότι δεν πάμε καλά, κάποιος πόλεμος, κάτι θα γίνει, κάτι θα. Δηλαδή, οσμιζόμαστε μια ατμόσφαιρα δύσκολη, έτσι δεν είναι? Στα σημερινά χρόνια, δεν οσμιζόμαστε μια δυσκολία ότι κάτι θα συμβεί, ας πούμε, κλπ. Τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη αυτή η ευαισθησία όλων των λαών, οι οποίοι έβλεπαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν να έρθουν αυτή τη ζωή. Κάποιος πρέπει να τους λυτρώσει, κάποια προσωπικότητα να έρθει. Και εδώ που τα λέμε ιστορία, από προσωπικότητες εξαρτάται. Όπως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως ήταν ο Κύριος, ναι. Όπως ήταν οι Κέσσαρες, όπως ήταν ναι. Προσωπικότητες. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν και αλλάζανε το ρούν της ιστορίας λόγω της μεγάλης ορμητικότητας που είχαν, των σχεδίων τα οποία είχαν και τα οποία υπηρετούσαν με μεγάλη δύναμη και με μεγάλο πείσμα, όπως ο Αλέξανδρος, ο οποίος κατέκτησε τον κόσμο, ένα 20χρονο παλικάρι, ξεκίνησε τη Μακεδονία και κατέκτησε τον κόσμο. Και ξέρετε ότι ο Αλέξανδρος είχε προφητευτεί στο προφήτη Δανιήλ, περίπου 270 χρόνια πριν να γεννηθεί. Ναι. Είναι καταπληκτικό. Βεβαίως, είναι μεγάλος. Οι Εβραίοι μεγάλη μορφή, τα μεγάλη βιβλία αυτά σαν κόριο οφθαλμού. Έχουν την προφητεία αυτή και τον Μέγα Αλέξανδρο. Ναι, βέβαια. Τον οποίο τον ονομάζει αλλού. Τράγω εξ εγών
και αλλού Έλληνα βασιλέα. Ναι. Ο οποίος λέει θα κατακτήσει τους Πέρσες. Και το βασίλειό του θα κομματιαστεί σε 4 κομμάτια. Πώς μπορούσε τώρα να. Αυτό είναι η απάντηση ότι υπάρχει ο Θεός, γιατί δίνει στους προφήτες πράγματα τα οποία είναι αμφισβήτητα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν κανένας να πει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι από Θεού. Διότι έδωσε τέτοια πράγματα, είπε τέτοια πράγματα για τον Αλέξανδρο που είναι αδιαφισβήτητα. Έγιναν ιστορικά. Και χτύπησε τους Μηδοπέρσες και τους ενίκησε και έκανε ναι. την ελληνική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, την ελληνική αυτοκρατορία, την Αλεξανδρινή αυτοκρατορία και τα 4 βασίλειά του χωρίστηκαν μετά. Έχετε δίκιο, αλλά το ερώτημα της εποχής μας και να το συζητήσουμε. Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα, μιλάτε την Παλαιά Διαθήκη, σαφώς υπάρχουν προφητείες, όλα αυτά. Το ερώτημα της εποχής μας, κυρία Τσακλή, και να το αναλύσουμε λίγο, να σταθούμε για πολύ λίγο, είναι ποιος μπορεί να προφητεύσει. Γιατί υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δεν μπορούν να αμφισβητήσουν κάποιες προφητείες. Ήταν να θέσουν αυτό το ερώτημα. Το ξεκαθαρίζω γιατί είδαμε και έχουμε διαβάσει όλοι, έχουμε γνωρίσει τις μεγάλες πατερικές μορφές του αιώνα μας, το Γιώτα Παΐσιο, Γιώτα Πορφύριο, όλες αυτές τις μορφές. Μάλιστα και το Γιώτα Παΐσιο έχουν αναφερθεί τώρα και, και κάποιες εφημερίδες που ενυπάρχουν στο εξωτερικό πρόσφατα, μεγάλες σε κυκλοφορία εφημερίδες, το Γιώτα Παΐσιο. Και είδαμε ότι προφητεύσαν και προφήτευαν πράγματα. Έχουν προφητεύσει σημαντικά πράγματα. Πολλές φορές υπήρχαν άνθρωποι που πηγαίνανε σε αυτούς τους γέροντες και τους λέγανε τι θα γίνει στη ζωή τους. Και αυτό πρέπει να δούμε λοιπόν. Ποιοι μπορούν να προφητεύσουν. Θα μας πείτε αμέσως την απάντηση, γιατί θεωρώ ότι και η αγάπη, η ειρήνη της ψυχής, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από το Άγιο Πνεύμα, η επιβίτηση του Άγιου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Τριαδικότητας, ουσιαστικά έπαιξε και διαδραματίζει τον καταλυτικό ρόλο για να μπορεί ένας άνθρωπος και να φτάσει, να θεωθεί, να γίνει κατά χάρη Θεός. Ουσιαστικά δηλαδή και το νόημα του Χριστουγέννου έχει να κάνει την κατά χάρη θέωση, να θεωθούμε, να εξυψωθεί η ανθρώπινη φύση, να ανυψωθεί και βλέπουμε ότι έχουμε και άλλα, και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Έχει και άλλες συνέπειες μετά και άλλα αποτελέσματα η ανθρώπινη ύπαρξη μετά τη θέωση. Έτσι λοιπόν οι μεγάλες μορφές ουσιαστικά μέσα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μπόρεσαν και μπορούσαν και να θεραπεύσουν. Είναι πολύ απλή αυτή η ερώτηση. Αρκεί να ρωτήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που προφητεύουν. Αν ρωτήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο, τον πατέρα Παΐσιο και του πεις «Εσύ προφητεύεις», θα σου πει «Όχι, δεν προφητεύω». Τότε ποιος προφητεύει? Προφητεύει ο Θεός που μου τα λέει. Προφητεύει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που τους πληροφορεί για την προφητεία. Γι' αυτό με τόση παρησία λένε ότι αυτό είναι αληθινό, διότι το ακούνε στα αυτοί τους, ότι αυτό θα γίνει και αυτό και αυτό. Άρα έχουν επικοινωνία με το Θεό, επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα οι άλλοι άνθρωποι, γι' αυτό σοφίζονται, γι' αυτό λένε την αλήθεια πάντοτε και όχι ο Νοστράδαμος και η Μάγιας, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με Άγιο Πνεύμα και λέγανε κατά προσέγγιση πράγματα θα γίνει. Τώρα πότε περιμένουμε ότι είναι αυτή? Ναι, έχουν δώσει κάποιες ημερομηνίες, είπαν 21 Δεκεμβρίου. Αύριο, μεθαύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα για τους αφελείς, τους τρομοκρατούν. Όπως κάνανε παλιά οι Ιεχωβάδες που λέγανε το 75 θα γίνει η συντέλεια του κόσμου και γράψανε οι περισσότεροι τα σπίτια τους στην οργάνωση. Ναι, ναι, συμβαίνουν πολλά. Ναι. Αυτοκτονίες είχαμε πολλές από κάποιες αιρετικές δοξασίες στο παρελθόν. Ναι. Συμβαίνουν πολλά πράγματα γενικότερα. Γι' αυτό ο σκοπός της εκπομπής, το λέμε, θα το διακηρύττουμε, είναι να καταλάβουμε το νόημα της Ορθόδοξου πίστεως και να καταλάβουμε γενικότερα ότι τη σύζευξη, τη σύνδεση που την εξιστορώ και την αναφέρω και στα 5 βιβλία μου, είναι η σύζευξη, η σύνδεση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος που μας διάβασε και ο Τζακλής για τον Σοκράτη, που προφήτευσε για. Θα πούμε και για τις σύμβυλες που είπαν. Ναι, σωστό. Και θα πείτε αμέσως που προφήτευσε την έλευση του θεατρόπου. Βεβαίως. Για πείτε μας, ναι. Έχουμε τους, εκτός από τους Κινέζους και τους Αιγυπτίους, έχουμε και τους Εβραίους, τους είπαμε, έχουμε και τους Ρωμαίους, οι οποίοι μιλάνε, τον Κικέρονα, ναι. Ο οποίος σκιαγραφεί, όπως και οι τρεις τραγικοί δικοί μας, ο Προμηθέας Δεσμότης, είναι μια ακριβώς τέτοια κατάσταση. Είναι ναι. μια προφητεία περί του, κάποιου ανθρώπου, ο οποίος θα ελευθερώσει το ανθρώπινο γένος. Έχουμε το Βυργίλιο, ο οποίος λέει «Ίστατη εποχή της Κυμαίας η Βύλης έφτασε ήδη, μεγάλη τάξη των αιώνων γεννιέται από την αρχή, ήδη επανέρχεται και η Παρθένος, με επικεφαλαίο, επανέρχονται τα Κρόνια Βασίλεια. Άιδη αποστέλλεται ήδη γενεά από τον υψηλό ουρανό». Τι είναι αυτά, όλα δεν είναι προφητείες? Οι σύμβυλες της Ρώμης είπαν ότι το όνομά του θα έχει
2 σύμφωνα και 4 φωνήοντα. Ναι. Το όνομα Ιησούς. Και το άθροισμα του ονομάτος θα βγάζει 888. Και πράγματι, αν αρθίσεις το γιώτα, το ήτα, το σίγμα, το όμικρο, το ύψιλον και το σίγμα, θα βγάλεις 888. Άρα λοιπόν οι σύμβυλες αυτές, κατέμπνευση ή από διαταγή του Θεού, έτσι, διότι και τα πονηρά πνεύματα τότε κάνανε κακό στους ανθρώπους, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, κάνανε κακό στους ανθρώπους. Ωστόσο τους ανάγκασαν ακόμα και τους ανθρώπους που δεν ήταν κοντά στο Θεό, να ομολογήσουν και να πούνε στους άλλους ανθρώπους ότι πρόκειται να έρθει μια νέα βασιλεία, ένας νέος βασιλιάς, ένας νέος απεσταλμένος από το Θεό, ο απεσταλμένος στην κυριολεξία, ο σωτήρας. Τα άρθρα αυτά μονοπολούν την ιδιότητα του Χριστού, δεν υπάρχουν πολλοί σωτήρες, γιατί μας είπαν τώρα τελευταία ότι υπάρχουν 10 αβατάρες, λέει, που ήρθανε. Και ήθελα να ξέρω ποιος από αυτούς τους αβατάρες που λένε ότι είναι ο Μωυσής, ο Κρίσνα, ο Ράμα, ο Μωάμεθ κλπ. Αναστήθηκε. Υπάρχει κανένας από αυτούς που να αναστήθηκε? Δεν αναστήθηκε κανένας. Έτσι. Μόνο ο Χριστός είναι αναστημένος. Μόνο ο Χριστός έχει κενό τάφο. Οι άλλοι βρίσκονται μέσα στους τάφους τους. Γιατί? Διότι δεν ήταν απεσταλμένοι από το Θεό. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να βρουν το Θεό για ένα οποιοδήποτε λόγο, αλλά δεν ήταν απεσταλμένοι του Θεού. Απεσταλμένοι του Θεού ήταν οι προφήτες και ο Χριστός ήταν ο κυρίως απεσταλμένος, ο Υιός του Θεού, και το έχει πει και σε παραβολή όταν είπε ότι με εκείνο το, με τους γεωργούς που τους έδωσε ένα χωράφι να το καλλιεργήσουν, πήγαν να πάρουν τη σωδία και τους χτυπήσαν την πρώτη φορά, έστειλε κι άλλους, τους σκοτώσανε και μετά έστειλε τον Υιό του, δηλαδή, και σκέφτηκε αυτόν θα τον σεβαστούν. Αλλά αυτοί πήγαν και σκοτώσανε και τον Υιό του αφεντικού. Ναι. Και είπε ο Χριστός μετά στους Φαρισαίους που λέγεται αυτή είναι, λέει, τι θα τους κάνει τώρα αυτός το αφεντικό όταν πάει εκεί? Λέει, κακήν κακός θα τους εξολοθρεύσει, λέει. Αυτό θα γίνει, λέει, με την Ιερουσαλήμ. Τότε που έγινε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ένας λόγος που έγινε ήταν επειδή σταυρώθηκε και ο Χριστός από αυτούς, τους οποίους ευεργέτησε. Και δεν ευεργέτησε μόνο τους Εβραίους ο Χριστός, ευεργετεί όλη την ανθρωπότητα. Και ο Χριστός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν τον ενδιαφέρει η εθνικότητα, η υπηκότητα, τον ενδιαφέρει η καρδιά, η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι. Απόδειξη όταν πήγαν οι Έλληνες. Ναι, τι είπε? Είναι και το σημαντικό. Ναι. Ελήλθε η ώρα, είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Λοιπόν, ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Χριστός, ο οποίος πράγματι εδοξάστη μέσω των Ελλήνων. Οι πρώτοι μεταποστολικοί πατέρες ήταν όλοι σχεδόν Έλληνες. Στα πόδια των Αποστόλων κάθισαν Έλληνες. Όχι Ιουδαίοι, Ισραηλίτες. Ναι. Ξέρετε, μετά το διάλειμμα, σε ένα-δύο λεπτά οδηγούμαστε στο διάλειμμα, στο μοναδικό διάλειμμα της εκπομπής, έχει να κάνει κιόλας, έχει να κάνει το πνεύμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, με το νόημα του Χριστουγέννου, όσοι άνοιξαν τώρα τις οθόνες τους. Και έτσι ακλήθω μετά το διάλειμμα να μιλήσουμε λίγο και για τον Ηρώδη. Γιατί σήμερα στην εποχή μας υπάρχουν πολλοί, και ενώ οι Ρώσεις γνωρίζουμε κατέσφαξε τόσες χιλιάδες... 14.000 νήπια. 14.000 νήπια. Ξέρουμε και βλέπουμε στην εποχή μας ότι υπάρχουν πολλοί Ηρώδες σήμερα που προσπαθούν και με διάφορους τρόπους κατασφαγιάζουν τις ψυχές των παιδιών σήμερα. Γιατί η αγωγή, η εκπομπή αυτή έχει σαν σκοπό να μεταλαμπαδεύσει και να μιλήσουμε και για παιδεία, να μιλήσουμε και για αγωγή. Και οι εκτρώσεις θεωρούνται ηρωδιακό. Όλα αυτά τα θέματα είναι σημαντικά, γιατί πρέπει οι ψυχές των νέων παιδιών να τρέφονται πνευματικά και να τρέφονται με σωστό τρόπο. Υπάρχουν πολλοί παραλληλισμοί, γιατί η εκπομπή αυτή έχει και σαν σκοπό να αποσυμβολήσει και να δείξει ουσιαστικά όλα αυτά τα θέματα, γιατί πρέπει να θα δείξουμε μετά το διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτά τα λόγια που είπε ο Θεάνθρωπος, ότι ήμουν στη φυλακή και δεν ήθελα να με επισκεφτείτε, ήμουν κατετρεγμένος και ουσιαστικά δεν με βοηθήσατε. Άρα θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη, να υπάρξει συνεργασία, να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Οδηγούμαστε, πάμε στο διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι, και επανεργόμαστε στη συνέχεια αυτή τη εκπομπή. Πάμε στο διάλειμμα και επανεργόμαστε. Αγαπητοί φίλοι, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και πάλι κοντά σας, μια εκπομπή εκπαιδευτικού περιεχομένου να έχει σαν σκοπό να διαδώσει τους λόγους του Θεανθρώπου, τους λόγους του Αρχαίου Υλικού Πνεύματος. Πριν συνεχίσουμε,
να είναι σημαντικό, το κωδικό σημείο της εκπομπής είναι και η δική σας επικοινωνία. Έτσι, γι' αυτό δημιουργήθηκε η εκπομπή, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, δεν υπάρχει κάποιο άλλο συμφέρον. Στο τηλέφωνο που βλέπετε, στο 210-632-706, τώρα μπορείτε να μας πείτε τηλέφωνο και να μας πείτε τα θέματα που θα θέλατε να δείτε στις επόμενες εκπομπές. Αν θέλετε να έρθετε και όλα να μας πείτε την άποψή σας. Να μας δείτε στοιχεία για όλα αυτά που λέμε εδώ με τον κύριο Ατζακλή. Αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε με αυτά όλα που λέμε, πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, για όλα αυτά τα θέματα, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί, να βρει στοιχεία, να κάνει κάποια εργασία, είναι και οι εορτινές ημέρες, όλοι είμαστε τώρα έτσι, κατά κάποιο τρόπο πιο χαλαροί, μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο που να μας βοηθήσει και το μυαλό μας να ταξιδέψει και να εφοδιαστούμε και να ασχοληθούμε και λίγο με την ψυχή μας. Η αυτογνωσία, ο εσωτερικός μας εαυτός, ο εσωτερικός μας άνθρωπος είναι το μεγάλο νόημα των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και αμέσως μετά τα βιβλία θα μας πει και ο κύριος Ατζακλής για μια προφητεία που είναι σημαντική, κύριε Ατζακλή. Το πρώτο βιβλίο. Τον Ηρώδη. Βεβαίως, η ουσία και η αθανασία της ψυχής, για την έννοια της ψυχής, πώς πρέπει να τρεφόμαστε πνευματικά. Κατά τους αρχαίους φιλοσόφους, τη σύζευξη αυτή την παρουσιάζω και σε αυτό το βιβλίο, σχέση σώματος και ψυχής. Στο πρώτο βιβλίο που αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό. Δεύτερο βιβλίο, ο χρόνος, πώς περνάει ο χρόνος, η αξιοποίηση του χρόνου, τι πρέπει να κάνω για να αποδιώξω ότι με επιβαρύνει και να αισθανόμαστε και καλύτερα. Τρίτο βιβλίο είναι «Η σιωπή, η φύση» στον νεοπλατωνισμό. Ένα βιβλίο που αποκωδικοποιεί επακριβώς τον μεγάλο φιλόσοφο, τον μεταφυσικό στοχαστή, τον ενιδρυτή του νεοπλατωνισμού, τον Πλοτίνο. Και λέω ουσιαστικά αποκωδικοποιώ μέσα όλες τις έννοιες, μέσα από τις ενεάδες, μέσα από το βιβλίο του Πλοτίνου και τα σημεία που επηρέασε τους πατέρες της Εκκλησίας και την φιλοσοφία. Μιλάω στο ίδιο θέμα, αναφέρομαι και στο τέταρτο βιβλίο, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατρική Θεολογία, τη σύζευξη του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και τη Πατρική Θεολογία, με φωτογραφίες μέσα από νάρτικες ναών και για τη σχέση του φιλοσοφικού και θεολογικού πνεύματος. Και επίσης, το τελευταίο βιβλίο, Πώς δημιουργείται η ιστορία, όλες οι επιστήμες θα πρέπει να γνωρίζουν τα ιστορικά στοιχεία του τόπου μας. Και για τα πέντε βιβλία αυτά μπορείτε να ρωτήσετε τώρα, αν πάρετε την ώρα της εκπομπής, τώρα δηλαδή, στο τηλέφωνο που βλέπετε, να ρωτήσετε πληροφορίες, γιατί θέλουμε επίσης, κύριε Ατζακλή, πριν προχωρήσετε, και συνεργασία με τους φίλους που μας παρακολουθούν. Βεβαίως. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, κύριε Ατζακλή. Μιλάμε για αλληλεγγύη μέσα από το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η αλληλεγγύη όμως είναι και σε μεγάλα πράγματα. Για να πυκνώσει ουσιαστικά και αυτή η εκπομπή. Βεβαίως. Να πυκνώσει. Να ακουστούν και άλλες απόψεις. Να ακουστούν και άλλες απόψεις, να έρθουν άνθρωποι καινούργοι, οι οποίοι να θέλουν να κάνουν ιεραποστολή από την τηλεόραση και να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε ένα σώμα. Να γίνουμε περισσότεροι. Αυτό είναι ο πόθος της εκπομπής, διότι χρειάζεται πάρα πολύ αυτή η πνευματική βοήθεια. Υπάρχει και η υλική βοήθεια. Υπάρχουν οι τροφές, οι οποίες δίνονται στους ανθρώπους οι οποίοι πεινούν και οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται και αυτό. Αλλά υπάρχει και η πνευματική πείνα. Που υπάρχει στην εποχή μας μεγάλη πνευματική πείνα, γιατί οι άνθρωποι είναι απληροφόρητοι πάνω στα μεγάλα θέματα του κόσμου. Πάνω στη σωτηρία τους, στην ανάσταση των νεκρών, στην είσοδο του Θεού στον κόσμο, όπως έχουμε σήμερα αυτό το κεφάλαιο και πολλά άλλα. Έλεγα λοιπόν, αν επιτρέπετε κύριε Μουλάκη, για τον Ιερεμία τον προφήτη, ο οποίος είπε ότι ακούστηκε κλάμα μεγάλο, λέει, στη Ραμά. Η Ραχήλ, που ήταν εκεί θαμένη η προπάτορ, έκλαιγε για τα εγγόνια της, τα τέκνα της, τα οποία δεν θα ερχόντουσαν πλέον στη ζωή. Λένε ότι ήταν 14.000 τα νήπια. Άλλοι λένε ότι ήταν μικρότερος ο αριθμός, γιατί δεν ήταν τόσο μεγάλη η πόλη. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσφάγισαν από 2 χρόνια και κάτω τα μικρά αυτά παιδιά και ο κόσμος ήταν απαρηγόρητος. Ιδίως οι μάνες που έχασαν τα παιδιά αυτά ήταν απαρηγόρητες. Αυτό είναι προφητευμένο, όπως είπαμε, από τον Ιερεμία. Επίσης, από τον Ισαΐα είναι προφητευμένο το γεγονός ότι θα έρθει φως, λέει, στον κόσμο. Ναι. Τι θα είναι αυτό το φως? Θα είναι φως θεϊκό που θα διαβγάσει τα σκοτάδια, λέει, και οι άνθρωποι που κάθονται στο σκοτάδι θα δούνε φως μέγα. Ναι. Θα δούνε τυφλούς να ξαναβλέπουν, κουτσούς να περπατούν, νεκρούς να ανασταίνονται. Πότε έγινε αυτό, κύριε Φουντουλάκη μου, κύριε καθηγητά μου? Μόνο με την είσοδο του Χριστού στον κόσμο. Ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος έδωσε την τέλεια διδασκαλία. Ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος ανέστησε νεκρούς.
Άρα λοιπόν ο Ισαΐας ήξερε τι έλεγε για τον Χριστό και το έλεγε για αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο. Διότι κάποτε ήξερε, του είχε πει ο Θεός, ότι θα εμφανιστεί ο Υιός του Θεού και Θεός. Και να πούμε και το άλλο. Δεν ήταν μισός και μισός, όπως λένε μερικοί, 50% άνθρωπος και 50% Θεός. Ήταν 100% άνθρωπος και 100% Θεός. Έτσι είναι. Έτσι. Γιατί δεν είχε τίποτε διαφορετικό από τους ανθρώπους, εκτός από το ότι ήταν αναμάρτητος. Και βέβαια είχε νουν Θεού, σοφία Θεού. Αναμάρτητος με σοφία Θεού. Κατά τα άλλα, είχε τα ίδια πάθη με τους ανθρώπους, τα αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή και διψούσε και πεινούσε και κουραζόταν και θέλει να κοιμηθεί. Έτσι. Λοιπόν, άρα είναι τέλειος άνθρωπος. Θα κάνουμε μια εκπομπή ειδική για να μάθουμε τον Χριστό καλύτερα. Τώρα έχουμε τους τρεις μάγους. Να πούμε και αυτό και μετά να πούμε λίγο στο Ευαγγέλιο. Ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε τους τρεις μάγους. Το Μελχιόρ, τον Γασπάρ και τον Βαλτάσαρ ή Βαλτασάρ. Ναι. Αυτοί είναι, δεν είναι μάγοι με τη σημερινή έννοια που λένε μερικοί μάγοι. Μάγοι. Δηλαδή μάγοι βουντού θα ερχόντουσαν. Για όνομα του Θεού. Αυτοί ήταν επιστήμονες της εποχής. Αυτή ήταν η έννοια. Αστρονόμοι. Ήταν αστρονόμοι. Και όχι αστρολόγοι. Μαθηματικοί. Γιατί υπάρχει παραποίηση σήμερα. Κυρίως, κύριε Φουντουλάκη, κυρίως. Θεωρητικές επιστήμες. Δηλαδή, ερεύνουσαν τις γραφές οι άνθρωποι και γι' αυτό από τις γραφές βγάλανε το γεγονός ότι δεν το βγάλανε με μαθηματικά και με τριγωνομετρία. Το ότι γεννιέται ο Θεός. Το είδανε μέσα στις προφητείες των αρχαίων προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Αυτοί φαίνεται θα ξέρανε και εβραϊκά. Ήτανε άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολλές καλές ιδιότητες. Ήτανε επιστήμονες. Επαϊόντες τους λέει. Επαϊόντες ή επαϊόντες. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν κατάλαβαν ότι πρόκειται να γεννηθεί τώρα κοντά ο Μεσσίας. Ναι. Διάβασαν τις προφητείες και έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα. Τι έκαναν, άρχισαν να πεζοπορούν. Περίπου 3 μήνες πεζοπορία έκαναν από το μέρος που ήταν για να πάνε στο Ισραήλ. Με τις κακουχίες που συνάντησαν στους δρόμους και με όλα αυτά. Βέβαια είχαν και ανθρώπους οι οποίοι τους βοηθούσαν με καμήλες, όπως ξέρουμε, και ζώα κλπ. Όταν έφτασαν εκεί λοιπόν, θεώρησαν καλό να ρωτήσουν πού γεννιέται ο Χριστός. Ο Ηρώδης, όταν είδε ότι είναι de facto το γεγονός ότι θα γεννηθεί ο Χριστός, άρχισε να σκέφτεται πονηρά και σου λέει: θα πάρουμε τώρα άλλο βασιλιά, θα με ρίξει εμένα και θα μπει αυτός. Και από βλακεία του, βέβαια, μεγάλη βλακεία του, διότι μετά από 2 χρόνια πέθανε ο Ηρώδης. Πέθανε ο Ηρώδης μετά από 2 χρόνια. Δεν κράτησε περισσότερο. Είπε στους μάγους: ελάτε, λέει, να τον προσκυνήσω κι εγώ, να μου πείτε πού είναι ακριβώς το μέρος κλπ. Πήγανε λοιπόν στη Βηθλέμ, προσκύνησαν οι μάγοι και έδωσαν και 3 δώρα. Αυτά τα 3 δώρα που τα ξέρουμε από το δημοτικό και τα ξέρουν και τα παιδάκια που μας παρακολουθούν τώρα, ήταν 3 δώρα τα οποία όμως είναι συμβολικά δώρα. Ναι. Δεν είναι έτσι άντε οτιδήποτε. Ήταν συμβολικά δώρα. Το πρώτο δώρο, όπως ξέρουμε, ήταν το χρυσάφι, ο χρυσός. Και ξέρουμε ότι προσφέρεται ο χρυσός στους μεγάλους ανθρώπους, στους βασιλείς, στους αυτοκράτορες, στους ηγεμόνες. Κατόπιν του πρόσφεραν λιβάνι. Το λιβάνι προσφέρεται στο Θεό. Και το να το δώσουμε σε έναν άνθρωπο δεν το δώνουμε για να λιβανίσουμε τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά για αυτός να λιβανίσει το Θεό. Έτσι ναι. Είναι. Προσφέρεται λοιπόν μόνο στο Θεό το λιβάνι. Άρα τον αναγνωρίζουν σαν βασιλιά και σαν Θεό. Αλλά έχουν και ένα τρίτο δώρο που είναι η Σμύρνα. Και ήταν γρίφος το τρίτο δώρο αυτό. Γιατί τη φέρανε τη Σμύρνα? Διότι είχαν προβλέψει ακόμα και ότι θα θανατωθεί. Γιατί το γράφουν οι προφητείες ότι θα τον σκοτώσουν το Μεσσία και θα αναστηθεί. Επομένως, το έδωσαν και τη Σμύρνα, που είναι για τους θνητούς. Αλήφουνε τους νεκρούς δηλαδή με τη Σμύρνα. Χρυσό, λιβάνι και Σμύρνα, τον ελένε βασιλιά, Θεό και θνητό. Αυτά τα 3 δώρα. Ναι. Έτσι, μπράβο. Αναγνωρίζεται λοιπόν σαν άνθρωπος θνητός. Έχουμε τον Ηρώδη με τα νήπια, το είπαμε. Έχουμε τη Βηθλεέμ να θρηνεί γι' αυτά. Έχουμε τον Χριστό με την Αγία Οικογένεια να φεύγουν για 2 χρόνια και να πηγαίνουν στην Αίγυπτο. Ήρθε, λέει, στον ύπνο του Ιωσήφ άγγελος και του είπε: Ιωσήφ, πάρε το παιδί και τη γυναίκα και πήγαινε στην Αίγυπτο. Και θα σου ειδοποιήσω εγώ πότε θα έρθεις. Περίπου κάθισαν 2 χρόνια. Δύο χρόνια. Όταν πέθανε ο Ηρώδης, ήρθανε και πήγανε και κάτσανε στη Ναζαρέτ, όπου ονομάστηκε ο Χριστός Ναζωραίος. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να πω το εξής, ότι είναι σημαντικό, κύριε Τζακλή, να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε και το νόημα και τη δύναμη της πίστης μέσα λοιπόν από τις εορτές, που να καταλάβουμε την αξία που έχει η πίστη. Έχω γίνει έρευνες, αγαπητοί φίλοι, μπορεί κάποιος να το δει, να ανατρέξει στο διαδίκτυο, όπου από διάφορα έτσι
πανεπιστήμια του εξωτερικού που έδειξαν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είσαν ασθενείς κάνουν μια μεγάλη εγχείρηση και μια σοβαρή εγχείρηση και πίστευαν κάπου, ουσιαστικά ήσαν περισσότερα χρόνια από τους ανθρώπους που έκαναν την ίδια εγχείρηση και δεν πίστευαν πουθενά. Τονίζω λοιπόν ότι επειδή δεν έχουμε και πολύ βοήθεια που δείχνουν. Ναι, σαφώς η πίστη, το να πιστεύουμε, να ελπίζουμε κάπου, έχει μεγάλη σημασία και μεγάλη αξία για την ίδια μας την οικογένεια, για τον ίδιο μας τον εαυτό, να καταλάβουμε γιατί ένα πρόβλημα της εποχής μας, παντού αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ανθρώπους προβληματισμένους, στεναχωρημένους, με νευρικότητα, με κυκλοθυμικότητα, με διάφορες ψυχασθένειες, μελαγχολία, κατάληψη, όλα αυτά, τα οποία θα θέλαμε πάρα πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε όλα αυτά τα ψυχικά προβλήματα. Με μία λέξη, η πίστη. Η πίστη μπορεί να βοηθήσει, η ελπίδα ουσιαστικά. Και γι' αυτό τονίζουμε, επιμένουμε ότι η πνευματική δραστηριότητα, το να διαβάζουμε, ουσιαστικά να ξεφύγουμε λιγάκι και να βρούμε μέσα από τη γνώση, μέσα από τις αρετές, μέσα από τις αρετές που ενεφανίζονται και στην πολιτεία του Πλάτωνα, στο μύθο του Σπηλαίου, που τονίζεται, τονίζει ο Πλάτωνας την αξία της παιδείας. Για να έχουμε λίγο χρόνο, το αναλύσουμε λίγο το Ευαγγέλιο. Περάσουμε στο Ευαγγέλιο. Πριν περάσουμε, να σας πω το εξής, ότι ο Κονφούκιος είπε ότι δάσκαλος, αν ερχόταν ένας θεόσταλτος βασιλέας, θα επιτεχανόταν σε μια γενιά η επιστροφή των ανθρώπων στο αγαθό. Είναι λίγο γρίφος. Ο δε Λάο Τσε, κάπου είναι και εδώ, τώρα μην το ψάχνουμε γιατί δεν έχουμε και ώρα. Ναι, ναι. Είπε ότι θα έρθει ένας βοσκός ποιμήν, ο οποίος θα ποιμάνει την ανθρωπότητα. Θα ποιμάνει την. Και ο Χριστός ποιμένα σε ανθρωπότητα, θεωρεί. Βεβαίως. Θα ποιμάνει την ανθρωπότητα. Σε μια άλλη εκπομπή μου να αναφερθούμε, κυρία Τσακλή, για στις μαρτυρίες που υπάρχουν για το πρόσωπο από τον έπαρχο. Μπορούμε να βρούμε αυτές τις μαρτυρίες για το πρόσωπο. Για το Λέντουλο. Ναι, για το πρόσωπο του Χριστού. Γιατί σήμερα έχει αμφισβητηθεί η ιστορικότητα, πώς ήταν ο Χριστός, τα στοιχεία τα οποία έχουμε, να μιλήσουμε γιατί υπάρχουν μαρτυρίες για την έλευση, για πώς ήταν ο Χριστός φυσιογνωμικά, να δούμε τι στοιχεία έχουμε γενικότερα. Που λέει ότι το μάτι του ήταν σαν ηλιακή ακτίνα και δύση δύνατο να την κοιτάξει. Θα διαβάσουμε αυτά και τα πούμε. Κατά πρόσωπο, λέει, όταν κοίταγε, λέει, ήταν το μάτι του. Περάσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο, να υπενθυμίσουμε στους φίλους ότι έχουμε καθιερώσει, έτσι να διαβάζουμε κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μας. Να τα ξαναφρεσκάρουμε. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τον γενεολογικό κατάλογο του Ιησού, από τον Αβραάμ μέχρι το Δαβίδ είναι 14 γενναίες. Ναι. Από το Δαβίδ μέχρι τη μετικεσία της Βαβυλώνος είναι άλλες 14 γενναίες. Και από τον, τη μετικεσία Βαβυλώνος στον Χριστό είναι 14 γενναίες. Έχουμε τρεις φορές 14 γενναίες από τον Αβραάμ. Δηλαδή έχουμε 3 στο 14, 30 στο 40, 42 γενναίες. Μετά τον Αβραάμ έρχεται ο Χριστός. Αρκετά χρόνια δηλαδή μετά. Του Ιησού Χριστού η γέννηση έγινε κατά τον εξής πρωτοφανή και υπερφυσικό τρόπο. Ναι. Προτού να συγκατοικήσουν ο Ιωσήφ και ο μνηστήρας της με τη Μαρία, ευρέθη Άγιος η Μαριά μου για τις υπενεργίες του Αγίου Πνεύματος. Με την επίσκεψη του Γαβριήλ, το χαίρε και χαριτωμένη, που μας το έχει πει άλλου, σε άλλο Ευαγγελισμό, σε άλλο σημείο. Ναι, ναι. Στον Ευαγγελισμό που λέμε εμείς, έτσι. Ο Ιωσήφ δε δίκαιος και αγαθός άνθρωπος, μη θέλω να την παραδειγματίσει, επειδή δεν ήθελε να την διαπομπεύσει και να τη φανερώσει, όταν κατάλαβε ότι είναι έγκυος, έτσι, σκέφτηκε να την διώξει μυστικά. Ο Τρεμπέλας λέει να της δώσει διαζύγιο, ένα χαρτί που να λέει ότι απολύεται και δεν είναι πια σύζυγός του. Αλλά ένας άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στον ύπνο του Ιωσήφ και του λέει: «Απόγονε του Δαβίδ, απόγονε από το γένος του Δαβίδ, μη φοβηθείς και μη διστάσεις να παραλάβεις τον οίκο σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, διότι αυτό που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει Υιόν και θα καλέσει σε αυτόν Ιησούν». Εδώ ακούμε για πρώτη φορά το όνομα αυτό. Ο Άγγελος λέει το όνομα του Χριστού. Διότι αυτός θα σώσει το λαό του, θα τον λυτρώσει από τις αμαρτίες του. Τούτο έγινε για να επαληθεύσει εκείνο που ελέγχθη από τον Κύριο δια του προφήτου. Είναι ο Ισαΐας πάλι εδώ. Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που μεταφράζει τα ελληνικά «Μαζί μας ο Θεός». Εβραϊστή, το όνομα Ιησούς είναι Ιεσουά. Εβραϊστή. Ναι. Μεταφερόμενο στην ελληνική είναι Ιησούς. Έτσι, γιατί και ο Πέτρος Κυφάς λεγότανε, αλλά στα ελληνικά τον είπανε Πέτρο.
κάναν μια μετάφραση του ονόματός του δηλαδή. Ναι, ναι. Συνηθίζανε στην αρχαία εποχή να μεταφράζουν τα ονόματα, να μην τα αφήνουν έτσι όπως είναι, από μια γλώσσα στην άλλη. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Πάντως, γεγονός είναι ότι υπάρχει και μια μετάφραση των ονομάτων. Και Κέσαρας, αυτοί τον λένε Σίζαρ, τον λένε οι Ιταλοί. Εμείς τον λέμε Κέσαρα. Το σε το διάβαζουμε Κάπα εμείς. Κάπα. Σίζαρ. Ενώ οι Γερμανοί τον λένε Κάιζερ, τον Κέσαρα. Ναι. Κάιζερ. Όπως ξέρουμε, η μπύρα Κάιζερ είναι Κέσαρα στα γερμανικά. Σεζάρια είναι το φιλικό όνομα του Κέσαρα. Σεζαρία. Ναι. Και Κεσάρια που έχουμε εμείς, έτσι. Η Κεσάρια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πόλη του Κέσαρα. Δεν έχουμε Κεσαρία. Ναι, ο Άγιος Βασίλης που έρχεται από την Κεσαρία. Πρέπει να μιλήσουμε και για τον Άγιο. Στην επόμενη εκπομπή, ναι. Κάνω μια παρέτηση, συνεχίστε, κύριε Τζακλή. Γιατί σήμερα έχουμε μια εικόνα για τον Άγιο Βασίλειο, ναι. Το Μέγα Βασίλειο. Έτσι, γέροντας, παχουλός, με κόκκινα, όλα αυτά. Να δούμε λίγο, γιατί είναι ξενόφερτο. Τελείο αντίθετα. Τι τελικά, ποιος ήταν ο Μέγας Βασίλειος, να δούμε λίγο το ένας ασκητικός ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Βεβαίως. Με μαύρα γένια, γιατί πέθανε πολύ νωρίς, 50 ετών. Με ασκητικό πρόσωπο. Ναι. Τα ζυγωματικά του ήταν έτσι πεταγμένα. Ναι, πείτε λίγο επιγραμματικά για το αναλύσουμε. Την επόμενη εκπομπή θα κάνουμε για το Μέγα Βασίλειο. Με πάρα πολύ σοφό έτσι, παρουσιαστικό και πάρα πολύ σεβασμό έτσι, ενέπνε η μορφή του Μεγάλου Βασιλείου. Είχε σπινθυροβόλους οφθαλμούς και ήταν και πάρα πολύ αδύνατος άνθρωπος, ασκητής. Ναι. Τώρα, τον επήρε η Coca-Cola και τον μεταμόρφωσε σε ένα είδος ρεβεγιόν, ας πούμε. Τον έκανε με κόκκινα, χοντρούλι. Θα δούμε λοιπόν τα έργα του. Κατεβαίνει το βορρά. Βεβαίως, σημαντικά έργα ο Μέγας Βασίλειος, το βίο του. Να δούμε, ώρα, να δούμε και το έτοιμο, την επόμενη εκπομπή. Να θα μιλήσουμε, θα είμαστε κοντά στην του Μεγάλου Βασιλείου και θα πούμε για τη Βασιλόπιτα, το έτοιμο της Βασιλόπιτας ξεκίνησε. Για συνεχίσει, ναι, για Ζακλή. Λοιπόν, ιδίου Παρθένας, λέει ο Ισαΐας, θα συλλάβει και θα γεννήσει Ιών και θα το ονομάσουν Εμμανουήλ, όνομα που στα ελληνικά είναι Ιησούς. Όταν σηκώθηκε ο Ιωσήφ από τον ύπνο του, έκανε καθώς του είπε ο Άγγελος. Παρέλαβε στο σπίτι του τη γυναίκα του. Και ούκε γίγνωσκε, δεν ήρθε σχέση μαζί της ποτέ, ούτε και όταν γέννησε τον ιό της και τον κάλεσε Ιησού. Μετά έχουμε την προσκύνηση των μάγων, με δύο λόγια, την λέει και εδώ. Ήσαν αυτοί όχι μάγοι όπως λέμε σήμερα, αλλά επιστήμονες, επαϊόντες, άνθρωποι που γνώριζαν. Ήτανε πολυεπιστήμονες, δηλαδή ήξεραν και ιατρική, ήξεραν και αστροφυσική. Όχι αστρολογία, αστροφυσική. Έτσι, γιατί η παραπηθή είναι αστρονομική και αστρολογία. Ναι. Επιστήμη, δηλαδή. Ναι, αστρονομική. Κοίταγαν τις αποστάσεις των άστρων, το πώς επηρεάει η μία ταχύτητα του άστρου την άλλη κλπ. Γι' αυτό το λόγο. Διάβαζαν όμως τις προφητείες οι μάγοι αυτοί και κατάλαβαν ότι ήταν εκεί γεννημένο, έπρεπε να γεννηθεί ο Μεσσίας. Ο αρχηγός όλων των ανθρώπων και όχι μόνο των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι ήθελαν να σφετεριστούν το Μεσσία ως δικό τους κατασκεύασμα. Ο Θεός όμως που αγαπάει όλο τον κόσμο ήθελε το Μεσσία για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για τους Εβραίους. Είδατε τι κάνει ο υπερβολικός ρατσισμός. Ναι. Η υπερβολική έτσι, προσκόλληση στα φυλετικά. Γι' αυτό πρέπει αυτό να το προσέξουμε αγαπητοί φίλοι. Και να μην είμαστε ρατσιστές. Να αγαπάμε την Ελλάδα δίχως να είμαστε ρατσιστές. Να ξέρουμε την ιστορία και τι αξίζει η Ελλάδα μας, γιατί αξίζει πολλά. Αλλά να μην είμαστε ρατσιστές, να μην θέλουμε το κακό των άλλων δηλαδή, ούτε να επιβληθούμε πάνω στους άλλους. Αυτό που ήθελαν οι Εβραίοι στην εποχή του Χριστού ήταν ο Χριστός να γίνει ένας βασιλιάς σαν τον Δαβίδ και από εκεί και πέρα να επιβληθούν σε όλα τα κράτη και να τα έχουν υποτεταγμένα και να τους παίρνουν φόρους. Βέβαια, ο Χριστός. Σε πολλές περιπτώσεις τους έκοβε αυτό το βήχα και τους έλεγε δεν ήρθα μόνο για το Ισραήλ και έκανε και ιάσεις άλλων ανθρώπων, όχι Ισραηλιτών. Όταν πήγαινε στη Σαμάρια, γιάτρευε τους Σαμαρίτες. Όταν πήγαινε στη Γαλιλαία που υπήρχαν Έλληνες, γιάτρευε τους Έλληνες κλπ. Δεν έκανε διάκριση δηλαδή. Έγινε η προσκύνηση των μάγων λοιπόν και οι μάγοι επέστρεψαν δίχως να πληροφορήσουν τον Ηρώδη, εφόσον στον ύπνο τους. Εμφανίστηκε άγγελος ο οποίος τους καθοδήγησε, του λέει: Μην περάσετε από τον Ηρώδη, διότι ο Ηρώδης έχει κακό σκοπό. Θέλει να βρει το παιδί και να το σκοτώσει. Και για τον αστέρα, δύο λόγια, κύριε Φουντουλάκη. Ναι.
που όπως καλά γνωρίζετε, ο αστέρας δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, δεν ήταν ένα άστρο το οποίο μπορούσε να οδηγήσει, διότι ένα άστρο, ξέρετε, δεν μπορεί να οδηγήσει. Πρέπει να υπάρχουν δύο άστρα για να μπορούν να οδηγήσουν. Δηλαδή, η σχέση των άστρων είναι εκείνη που μπορεί να κάνει την καθοδηγητική ευθεία της πορείας. Η συντεταγμένη δηλαδή. Πρέπει να έχουμε δύο άστρα για να μπορέσουμε, όπως με τον Πολικό και με έναν άλλο αστέρα, βγάζουμε τον Εξάντα η ναυτική κλπ. Στα παλιά χρόνια. Τώρα έχουν μηχανήματα. Ένα άστρο δεν μπορεί να μας πάει κάπου, ναι, γιατί ναι. Πρέπει να είναι πολύ χαμηλά για να μας οδηγήσει. Όταν είναι τόσο ψηλά το άστρο, δεν ξέρουμε πού πηγαίνει. Άρα λοιπόν ήταν ένα άλλο φυσικό φαινόμενο. Πολλοί πατέρες λένε ότι ήταν ένας άγγελος, ο οποίος είχε έρθει για αυτή τη δουλειά. Άγγελος οδηγός. Και πήγε και κάθισε επάνω στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Χριστός. Και εκεί τους έδειξε ότι αυτό είναι το σημείο που ζητάνε. Ναι, ναι, ναι. Για τα τρία δώρα είπαμε. Έχουμε λοιπόν τον Ηρώδη, ναι. Ο οποίος εκτελεί τα νήπια. Και ο Ηρώδης σήμερα θεωρείται αυτός ο οποίος, ή μάλλον τα γίνονται εκθρώσεις, λέμε, καλά, ο Ηρώδης εμφανίζεται πάλι εδώ και σκοτώνει τα νήπια. Και όσοι επίσης και για τις ψυχές των νέων παιδιών κάνουν διάφορα έτσι πράγματα τα οποία δηλητηριάζουν τις ψυχές των νέων παιδιών. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Άμα έχετε κάποια ερώτηση, εκ μέρους των ακροατών που δεν έχουμε τώρα, εσείς κάνετε κάποια όχι, ερώτηση. Βεβαίως, όχι. Θα απαντήσουμε. Ναι. Μας έχουν μείνει 4-5 λεπτά για να τελειώσουμε για τσακλή. Ναι. Ποιο είναι το συμπέρασμα, κατά την άποψή σας, τώρα όσο προχωράνε οι εκπομπές, σιγά σιγά έχουμε πληθώρα ερωτήσεων. Στις επόμενες εκπομπές θα αποκρυπτογραφήσουμε ουσιαστικά και τις ερωτήσεις και τα θέματα που θέλουν οι αγαπητοί φίλοι. Τώρα είμαστε και στο πνεύμα των ημέρων και έπρεπε και πρέπει να μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Γιατί ακούμε Χριστούγεννα και δεν γνωρίζουμε. Και μιλήσαμε και πολύ σωστά και ότι ο πατέρας, ο πατήρ, ο Υιός εκπορεύεται εκ του πατρός, αυτό που λέμε, και για το αϊπάρθενον, ένα άλλο κωδικό σημείο και σημαντικό σημείο που τονίσατε πολύ εύστοχα. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα το του νοήματος των Χριστουγέννων? Το συμπέρασμα των Χριστουγέννων είναι πρώτα-πρώτα η αγάπη. Η αγάπη του Θεού Πατέρα, η οποία έστειλε το μοναδικό, το μονάκριβο γιο του, δίχως βέβαια να τον εστερηθεί όπως στερείται ένας άνθρωπος το γιο του, αλλά τον έστειλε να αγωνιστεί εδώ σαν άνθρωπος. Και νίκησε σαν άνθρωπος ο Χριστός, δεν νίκησε σαν Θεός, διότι όπως ξέρετε, το ηλί ηλί λαβάσα μαχθανή, λαμά σημαίνει. Γιατί με εγκατέλειπε. Τον εγκατέλειψε ο Θεός επάνω στο Σταυρό για να νικήσει μόνος του με τις δικές του δυνάμεις, με το δικό του πόνο, να νιώσει τον πόνο της ανθρωπότητας όλης και να τον εξηλαιώσει. Δηλαδή, να τον νικήσει, να νικήσει την αμαρτία επάνω στο Σταυρό. Και έτσι μας έστρωσε το έδαφος νικώντας την αμαρτία, διότι μέσω της πίστεως προς τον Ιησού Χριστό, πάβει η αμαρτία να ισχύει στον άνθρωπο. Επαλήφεται, εξαλήφεται η αμαρτία. Μας έδωσε την Εκκλησία με τα μυστήριά της που πάλι τι κάνει, πολεμάει την αμαρτία του ανθρώπου, η οποία είναι μεγάλη και δεν την καταλαβαίνει ο άνθρωπος, και αυτό είναι το σχέδιο σωτηρίας. Ο Θεός λοιπόν έχει ένα πλάνο σωτηρίας που δεν σταματάει στη γέννηση του Χριστού, συνεχίζεται και στην ανάσταση του Χριστού, συνεχίζεται και στην ανάληψη του Χριστού, συνεχίζεται και στη δευτέρα παρουσία του Χριστού και στην κρίση που θα κάνει. Όλο αυτό το σχέδιο δηλαδή το βλέπουμε ανάγλυφο σιγά σιγά μέσα στο Ευαγγέλιο μας να εξελίσσεται στην ανθρωπότητα. Πλησιάζουμε προς τα έσχατα, κύριε Φουντουλάκη. Πλησιάζουμε εκεί που θα εμφανιστούν τώρα δύο προφήτες όταν πρόκειται να έρθει ο Αντίχριστος και να τους αντιμετωπίσουν. Φτάνουμε σε αποκαλυπτικούς χρόνους. Η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο που μας λέει πάρα πολλά πάνω σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε πει πολλά και θα πούμε κι άλλα για την Αποκάλυψη. Δεν είναι ένα κοινό βιβλίο η Αποκάλυψη. Είναι ένα θεϊκό βιβλίο του Θεού, βιβλίο γραμμένο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό διαμέσου του μαθητού του, του καλύτερου, του πιο αγαπημένου του μαθητή, του Ιωάννη, ο οποίος ξέρετε ότι είναι και ο μακροβιότερος από όλους τους άλλους, διότι ο Ιωάννης έζησε μέχρι 115 χρονών. Ναι. Ενώ οι περισσότεροι άλλοι, δυστυχώς, όχι μόνο δεν έζησαν, αλλά, να το πούμε δυστυχώς ή ευτυχώς, ακολούθησαν την τύχη του Χριστού. Ναι. Την τύχη του διδασκάλου τους. Άλλοι σταυρώθησαν, άλλοι με τόξα σκοτώθηκαν, άλλοι αποκεφαλίστηκαν, άλλοι κάηκαν. Όπως ο Απόστολος Παύλος που λένε ότι κάηκε. Του έκαψαν το σώμα, περνώντας τον Έρωνας, τον έβαλαν εκεί σαν ανθρώπινη λαμπάδα, τον Απόστολο Παύλο. Ναι. Ο Πέτρος σταυρώθηκε, ο Ανδρέας σταυρώθηκε, ο Θωμάς το ξεύτηκε,
στις Ινδίες. Και ο Ανδρέας σταυρώθηκε εδώ σε εμάς, στην Αχαΐα, όπως ξέρουμε, και έχουμε τον Άγιο Ανδρέα εκεί. Βεβαίως. Σε σταυρό χιαστή, ενώ ο Πέτρος σταυρώθηκε ανάποδα. Του είπαν να τον σταυρώσουν κανονικά, λέει όχι, δεν είμαι άξιος εγώ να σταυρωθώ κανονικά. Θέλω να με σταυρώσετε ανάποδα. Πολλά τα θέματα, κύριε Τζακλίδη, όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές. Μιλήσατε για την αγάπη, την αλληλεγγύη. Βλέπουμε και πάλι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μιλήσατε για προφητείες στην ερχόμενη εκπομπή. Θα μιλήσουμε και για τον χρόνο, επειδή θα μπούμε και σε ένα καινούριο έτος. Θα μιλήσουμε όμως και για το Μέγα Βασίλειο, μια παρεξηγημένη μορφή, όπως πολύ σωστά είπατε. Θα δώσουμε στοιχεία, θα δείξουμε πίσω το Μέγα Βασίλειο, στοιχεία για τον Μέγα Βασίλειο, για τη ζωή του, το έργο του, τη βασιλόπιτα που ήθιστε να κόβουμε. Υπάρχουν και πολλά ήθη και έθιμα, ξέρετε, αυτές τις μέρες, τις εορτινές ναι, αυτές μέρες, με τα κάλαντα, με τα μελομακάρονα. Πάντως, είναι χαρμόσυνο ο γεγονός, πείτε μας λίγο. Ο χριστιανισμός εξημέρωσε τα άγρια έθιμα τα οποία είχαν οι αρχαίοι λαοί. Είδατε που ρίχναν ανθρώπους στα θηρία. Ναι, βέβαια. Ο Απόστολος Παύλος δηλαδή εξισώνει. Μονομαχίες μέχρι ναι, θανάτου να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Αυτά τώρα έχουν εκλείψει. Βεβαίως, βεβαίως κύριε Τσακλή. Ούτε και ο Χίτλερ δεν θα τολμούσε να ρίξει ανθρώπους στα Συρία και στα Συρία και να ζητοκραυγάζει όπως έκανε ο Νέρονας. Αλλάξαν οι εποχές. Πριν ακούσουμε, ακούσετε τις ευχές μας, αγαπητοί φίλοι. Πολύ γρήγορα βλέπετε το τηλέφωνο, το θέμα που είδατε, τις ιδιότητές μας και επίσης βλέπετε και τα 5 βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, Ουσία και Θανασία της Ψυχής. Το επόμενο βιβλίο αναφέρεται και στην έννοια του χρόνου. Είναι το δεύτερο βιβλίο, η ψυχή, η σχέση σώματος και ψυχής αναλύωση στο πρώτο βιβλίο. Η έννοια του χρόνου, στην φιλοσοφία και στην θεολογία. Το επόμενο βιβλίο είναι η φύση και η σιωπή στον Πλοτίνο, στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο, που αναφέρομαι στην αρχαία φιλοσοφία. Το επόμενο βιβλίο, αρχαία φιλοσοφία και πατρική θεολογία. Και τέλος, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για τα βιβλία. Και στη Ζακλή, σας εύχομαι προσωπικά να έχετε χρόνια ευχαριστώ, πολλά. Ευχαριστώ και στους ευρωτές μας. Καλά Χριστούγεννα, ευλογημένα από το Θεό και πνευματικά Χριστούγεννα. Όχι μόνο υλικά Χριστούγεννα, να έχουμε και πνευματικά Χριστούγεννα. Πάμε στην Εκκλησία να ευχαριστηθούμε όλους αυτούς τους ωραίους ύμνους που έχουν των Χριστουγέννων. Να αισθανθούμε λίγο διαφορετικά, διότι και οι γιορτές χρειάζονται να στην ψυχή. Βεβαίως. Διότι είναι βεβαίως και Ατζακλή. Καθιερωμένες από σοφή. Η λειτουργία, σαφώς όπως είπατε, η Θεία Λατρεία. Πρέπει να ζήσουμε μυστηριακά αυτές τις μέρες και όχι μόνο επίπλαστα, όπως πολύ σωστά. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Ατζακλή, τον σταθερό συνεργάτη άνθρωπο που βοηθάει πολύ αυτή την εκπομπή. Όλη η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσα από αυτό το τηλέφωνο, να ρωτήσει πληροφορίες για μένα και για τον κύριο Ατζακλή. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και την ερχόμενη Παρασκευή και πάλι κοντά σας.